διάστα του καιρού. Οι ώρες γίναν θύματα θυμός του πέλαγου. Ακόμα χάει ο πόλεμος στη ματωμένη γη και έχει χαρά ο λεθρός του ψυχοκαρδί και στα νηφόρη τράβηξε ο δρόμος της γης που λείπουψη χωράγησε στα κουνάρια τη ζωή. Σπαθιά, να στραφτούνε μακάβρια μουσική και τα κορμιά να βαφούνε κόκκινα την αρχή. Ο φόβος τα λαβεύεται και νέοι σκοτεινούς μες στις καρδιές ισοδεύεται ο σωτομάνος καλός. Βαλάτι πέγραφε. Οι μοίρες δίχτυα πλώνονται σαν γέρα κι οφειλή κι από χέρα μοιράζουνε χάρο και ζωή. Σ' αυτή τη μάχη επιμέχει ο χάροντας δασί και μερισμένος χορεύει στο βάδι την πρωί. Στο άρμα κραυγάζε της τέτοιδας ο γιος και στη χωριά του λάκησε στα κάστρα ο εχθρός. Ο υδροτάς ανάβησε σαν λάδι της ψυχής και τις πληγές σημάδευε σαν φως της αστραφής. Ορίστε νύχτα οι κατοικοί και σκέπασαν τα σώματα πριν με φύγει. Λίγο νερό, είναι εκεί, τον είπες. Και έχει χαρά ο
συγχωρεί και στέλνει φόροι τράβηξε ο δρόμος της ζωής του έτσι χωράγει σε στεγνάρια τη ζωή. Και εδώ που αναμένονται βέβαια οι ποδηλάτες οι οποίοι πραγματοποιούν μία διαδρομή, μία μυθική διαδρομή από την κοιλάδα των Τεμπών στο μαντίο των Δελφών. Θα μας πει όμως περισσότερα η κυρία Δέσποινα Τσεσμεζίδου, η οποία είναι υπεύθυνη αυτής της εκδήλωσης για αυτό που γίνεται για δεύτερη χρονιά, έτσι δεν είναι κυρία Τσεσμεζίδου? Βεβαίως, είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιούμε το καινοτόμο event. Στην ίδια διαδρομή ξεκινάμε από την κοιλάδα των Τεμπών με τερματισμό στους Δελφούς και αναβιώνουμε το μύθο του έρωτα του Απόλλωνα με την νύμφη, την κόρη του Πηνίου, τη Δάφνη, ο οποίος ο Απόλλωνας ερωτεύτηκε τη Δάφνη παράφορα, και αναβιώνουμε αυτόν τον μύθο σαν άλλοι προσκυνητές σύμφωνα με τον μύθο προς τιμή του Θεού που ξεκινούσαν τα αρχαία χρόνια για να καταθέσουν τις δάφνες τους από τα Τέμπη στο μαντίο των Δελφών. Εμείς λοιπόν σαν άλλοι ποδηλάτες ξεκινήσαμε για να καταθέσουμε τις δάφνες μας στο μαντίο των Δελφών. Τώρα εδώ βλέπουμε τους ποδηλάτες. Να κάνουμε μια στάση, να μας πει ένας ποδηλάτης πώς ήταν αυτή η διαδρομή. Για πείτε μας λίγο αυτή τη διαδρομή που κάνατε λίγο. Αυτή η διαδρομή ήταν αρκετά εύκολη γιατί ήταν ευθεία, δεν είχε ανηφόρες. Τώρα προς τα κάτω. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Αλλά είναι όμως μια διαδρομή που μαθαίνεις. Βεβαίως. Είναι μια διαδρομή που μαθαίνεις και επειδή έχει και ιστορική αξία, γι' αυτό την κάνουμε όλοι με μεγάλη ευχαρίστηση. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή διαδρομή ευχόμαστε. Θα δώσουμε εδώ τον λόγο. Ναι. Βεβαίως. Σωστό. Αυτό θέλουν να πετύχουν και να δώσουν τη δυνατότητα και έτσι δεν είναι
να βοηθήσετε τον τόπο να αναπτυχθεί, να προβληθεί, αλλά και συγχρόνως να μάθει ο κόσμος και την ιστορία. Βεβαίως. Είναι το μοναδικό, θα έλεγα, πρωτότυπο και καινοτόμο event που αυτή τη στιγμή διοργανώνεται στην Ελλάδα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς, αναβιώνοντας μέσα τον μύθο αυτό και όλα τα ιστορικά στοιχεία που εμπλέκονται αναδεικνύονται. Αυτό θέλουμε να κάνουμε λοιπόν, να αναδείξουμε τις περιοχές και στο πέρασμά μας να προβάλλουμε τις πόλεις και όλα τα ιστορικά χωριά. Εδώ βρισκόμαστε στο άγαλμα της Θέτιδας Κατοχύλα, κατόμιση θα περάσουμε από την Γραμμιά, θα αναδείξουμε τη Λαμία και κατόμιση του Δελφούς και εκεί θα υπάρχει, το βράδυ θα υπάρχει μια μουσική ελληνική βραδιά η οποία θα διασκεδάσει τους πολιτάτες, θα διαμείνουν εκεί οι πολιτάτες και την άλλη μέρα θα γίνει ξενάγη στο Μουσείο των Τεμπών. Άρα όπως καταλαβαίνετε εμπλέκονται πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Τους ευχαριστούμε όλους γι' αυτό. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Τεμπών, ο Δήμος Δελφών ήταν πάρα πολύ θερμοί υποστηρικτές στην προσπάθειά μας. Οι εμπλεκόμενοι δήμοι, όπως ο κύριος εδώ αντιπροσωπεύει τον Δήμο Φαρσάλων, ο Δήμος της Λάρισας, ο Δήμος Δομοκού, Γραφιάς, το ΕΚΑΒ Λάρισας, η αστυνομία έχουν κινητοποιηθεί, το ΕΚΑΒ Κεντρικής Ελλάδας και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Βιέρη γι' αυτό και όλη την αστυνομία η οποία έχει κινητοποιηθεί πραγματικά και βρίσκονται όλοι στο πόδι για να μας συνοδεύσουν και να φτάσουμε σώοι και αυλαβείς. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά που μας υποστηρίζετε. Και να πούμε βέβαια ότι οι αθλητές είναι από όλη την Ελλάδα και εδώ είναι από τον Δήμο Φαρσάλων, ο κύριος Δερνός που είναι από τον πολιτιστικό οργανισμό. Νομίζω ότι είναι και για εσάς έτσι χαρά και τιμή αυτή η ποδηλατική βόλτα. Ναι, είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που η Οργανωτική Επιτροπή επέλεξε και την πόλη μας να βρίσκεται στην διαδρομή. Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε τους πρώτους αθλητές και έποτε και οι επόμενοι. Βρισκόμαστε στο πάρκο του Πηδανού, όπου πριν από 2 χρόνια περίπου έγινε τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος η Θέτιδα βαφτίζει την Αχιλλέα. Εδώ στο ιστορικό Απηδανό για την πόλη μας είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Τελευταία ανακαινήσαμε και τις πηγές οι οποίες δυστυχώς είχαν στερέψει και με τεχνητό τρόπο φέραμε νερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και προβάλλεται μέσα από αυτή για τη συνεργασία την Οργανωτική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Ακριβώς. Και οι περιοχές και τα προϊόντα τους και η ιστορία τους προβάλλεται μέσα από αυτή τη διαδρομή. Καλημέρα σας. Φέτος έχουμε την κάλυψη και από την ΕΠΤ, σε όλες τις ελληνικές. Άμα βγω θα τη δω, εγώ πώς θα τη δω. Κοιτάξτε λίγο πως θα δω. Μπροστά. Εδώ κοιτάμε Κώστα. Είμαι κι εγώ έτσι. Φαίνεται το άγαλμα εντάξει. Αλλά είπε ο κύριος ότι θα κάτω να βγάλουμε. Δεν θα βγάλουμε, τι δεν θα έρθει. Ήταν πολύ ωραία. Δεν το περιμέναμε. Δεν είναι πάνω από Έτσι είναι όλο το πέρασμα μας. Είναι τόσο οργανωμένο και ωραίο. Δηλαδή μας περιμένουν τόσο ωραία. Τώρα πάμε για Δομοκό, πάμε για Γραβιά, το μνημείο εκεί, για Λαμία και προχωράμε. Μέρι! Λοιπόν, οι πρώτοι τελευταίοι πρέπει να είναι αυτοί και πρέπει να υπάρχει άλλος ένας ο οποίος είναι πολύ σε κανένα λεπτό θα έρθει. Θα μας ενημερώσει κάποιος. Θα μας πει ο ίδιος ότι είναι τελευταίος, το ξέρετε. Ναι, θα έρθει η σκούπα, ένα βανάκι. Σε ένα τετάρτο θα τελειώσει όλο. Τι έχουμε με το βανάκι. Ένα άσπρο βανάκι είναι με... Θα ακολουθεί το ποδηλάτι. Ναι, από εδώ θα πει έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλοί. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τα όπλα της τιμής σαν αστρά που χαράζουνε σύντροφοι της Αφρικής.
ξεκεράσουμε και νερό και χυμό στο ψυγείο. Θέλετε νερό ή χυμό, θέλετε, ή και τα δύο. Τα δύο μάλιστα. Δεν έχω άλλο εδώ πέρα. Πώς λέγεστε? Όταν χωρίζει η νύχτα απ' την αυγή και μια φωτιά ψηλά τα σύννεφα ματώνει, του μυρμηθώνα βασιλιά η τρανή κραυγή. Τους αντιπάλους τους σαν άνεμος ματώνει. Και μια πιο μακρινή θέμη θα είναι το που θα βαίνει το ποδήλατο. Είσαι πρώτος.